Η κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία στην Ήπειρο ήταν το θέμα της εσπερίδας που διοργάνωσαν από κοινού η Περιφέρεια Ήπειρου και το ΟΤΕΗ Ήπειρου, με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του κλάδου της πτηνοτροφίας στην περιοχή μας. Εκπονείται ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία της Περιφέρειας Ήπειρου και του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων Ζωικής Παραγωγής του ΟΤΕΗ Ήπειρου. Η έρευνα διενεργείται σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιφέρειας και αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξή τους με βελτιστοποίηση της παραγωγής, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επίτευξη της βιωσιμότητάς τους. Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας, αυτό που υπογραμμίστηκε από όλους είναι η σημασία της πτηνοτροφίας για την Ήπειρο, ενώ παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της τεχνικο-οικονομικής ανάλυσης που διεξήχθη. Εμείς στην Ήπειρο, εάν δεν στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα, θα είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα έχουμε κάνει ως περιφέρεια, γιατί είμαστε υπεύθυνοι για την ανάπτυξη. Εκεί είναι και το πλεονέκτημα της Ήπειρου και αυτό πρέπει όλοι να το βοηθήσουμε. Έτσι ξεκινήσαμε μια σειρά συνεργασιών με το Ίδρυμα του ΤΕΙ της Ήπειρου και είναι τιμή για μας τα αποτελέσματα που μας δίνει στις μελέτες που κάνουμε. Επίσης κάνουμε και με το Ινστιτούτο Γάλακτος, αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Και όταν λέω θέλουμε πολύ δουλειά, είναι γιατί πρέπει σε μια ανταγωνιστική αγορά να βγούμε με την ποιότητα και με την ταυτότητα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε θεσμικά με την Ένωση Περιφερειών, αλλά και ειδικά με εμένα ως υπεύθυνο στα αγροτικά θέματα, μια πάρα πολύ καλή συνεργασία στο θέμα των αδειοδοτήσεων, των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Ξέρετε, εάν δεν είχαμε επιμείνει τόσο πολύ, και αυτά τα είδαμε στην πράξη εδώ, πώς ήταν οι άδειες από την εποχή που τους έδινε η αστυνομία, σήμερα δεν θα είχαμε αυτό το νομικό καθεστώς που διευκόλυνε την κατάσταση για να κάνουμε εξυγχρονισμό. Έτσι σήμερα, με τα σχέδια βελτίωσης μπορούμε να βελτιώσουμε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις και με ό,τι άλλο, χτες είχαμε στην Άρτα, δείχναμε για τις μικρομεσαίες. Και δεν είναι τυχαίο ότι στον αναπτυξιακό νόμο η δεύτερη φάση έχει 27 προτάσεις, οι οποίες περισσότερες είναι γύρω από την πτηνοτροφία, πάρα πολλές. Εμείς θα στηρίξουμε όσα χρειάζονται για να κάνουμε και εξυγχρονισμό και ποιότητα. Θέλουμε να δηλώσουμε ότι θα είμαστε εδώ, θα είμαστε παρόντες για την όποια συνεργασία και για την όποια δυνατότητα μας δίνεται. Να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι από την πλευρά μας στον πρωτογενή τομέα. Βιώνουμε δύσκολες εποχές και νομίζω ότι πέρα από ευχολόγια και κουβέντες θα πρέπει όλοι να σκύψουμε στο πρόβλημα για να έχουμε αν είναι δυνατόν κάποιο αποτέλεσμα. Βρίσκω πολύ σημαντικό το σημερινό θέμα της εσπερίδας κρεοπαραγωγός πτηνοτροφίας στην περιφέρεια της Ήπειρου, διότι μέχρι στιγμής η εμπειρία μου από όταν ανέλαβα αυτό τον τομέα σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, όπως ξέρετε, διαπίστωσα ότι είναι ένας προνομιακός κλάδος, ο οποίος συνεισφέρει πάρα πολλά στην οικονομία του τόπου και νομίζω ότι θα συνεχίσει να συνεισφέρει πάρα πολλά. Άρα λοιπόν, οφείλουμε όλοι να τον στηρίξουμε. Η Ήπειρος πρωτοπορεί, είναι γεγονός. Αυτό που παλιά λέγαμε, μέχρι πριν μερικά χρόνια, έτσι για να μας μείνει στο μυαλό, δηλαδή το ένα στα δύο κοτόπουλα που παράγεται στην Ελλάδα παράγεται στην Ήπειρο, πλέον αυτό το έχουμε ξεφύγει. Έχουμε περάσει το 63%, νομίζω είμαστε στο 65% παράγεται στην Ήπειρο. Υπάρχουν κολοσσοί, υπάρχουν και μικρότερες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Όλες αυτές μαζί συνθέτουν την κρεοπαραγωγή στην Ήπειρο. Σαφώς λοιπόν πρωτοπορούμε. Και σαφώς εδώ θα πρέπει να αναπτυχθεί ο προβληματισμός για το μέλλον, για τα επόμενα βήματα. Γιατί από τον πρωτοπόρο, αυτόν που κυριαρχεί στην αγορά, περιμένεις να σχεδιάσει και τα μελλοντικά βήματα. Και οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν. Θα ακούσουμε τα αποτελέσματα. Αξίζει ένα μπράβο σε αυτούς τους στυλοβάτες της πτηνοτροφικής παραγωγής στην Ήπειρο που συνεχίζουν και την κράτανε ψηλά. Και βεβαίως δεν το κάνουν
από σαν αγαθοεργία. Σκοπός είναι το κέρδος. Αλλά σε μια εποχή που πρέπει να απομυθοποιήσουμε το επιχειρήν, πρέπει να του δώσουμε τις διαστάσεις που του αξίζει, σκεφτείτε ότι πόσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα, και κοιτάξτε λίγο στο περίγυρό σας, με την κτηνοτροφία στην Ήπειρο. Ενδεχομένως και αντικείμενα, επαγγέλματα που δεν φαίνεται να έχουν καμία σχέση με την κτηνοτροφική παραγωγή, αν λείψουν οι κτηνοτρόφοι, θα εξαφανιστούν και αυτοί. Το λόγο πήραν στη συνέχεια οι ομιλητές, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία του κλάδου της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας για την Ήπειρο, τις δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου της πτηνοτροφίας, στην τυπολογία και το δομικό χαρακτηρισμό πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην περιφέρεια Ήπειρου και στην τεχνοοικονομική ανάλυση του κλάδου της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας της Ήπειρου. Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, η πτηνοτροφία είναι για την Ήπειρο ό,τι είναι το αίμα σε έναν ζωντανό οργανισμό. Αποτελεί τη βάση της οικονομίας, δίνει ζωή και προοπτική στην κοινωνία, εξασφαλίζοντας εισόδημα σε περισσότερες από 2.000 οικογένειες. Αδιαμφισβήτητα ρυθμίζει την καθημερινότητα και με σταθερότητα ατενίζει το μέλλον. Η πτηνοτροφία είναι ο πλέον αναπτυγμένος κλάδος της ζωικής παραγωγής στη χώρα μας. Ειδικά στην Ήπειρο λειτουργεί με όρους πειθαρχημένης οργάνωσης. Πραγματικά, η κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία είναι αυτή η οποία έχει μια τρομακτική δυνατότητα, είναι ένας ρωμαλαίος και υγιής κλάδος και μακάρι και οι άλλοι κλάδοι να μπορέσουν να σταθούν σε αυτό το ύψος που στέκεται η κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία, γιατί είναι η μόνη μορφή, ο μόνος κλάδος ζωικής παραγωγής που δεν έχει πάρει σχεδόν ποτέ επιδοτήσεις. Επομένως, γι' αυτό αντέχει και καλά κρατεί, αλλά έστω και ένα δεύτερο δεκαδικό ψηφίο από την τιμή της μονάδας πώλησης ή από την ελάττωση του κόστου παραγωγής θα δώσει πάρα πολύ μεγάλα μεγέθη. Το δειγματοληπτικό πλαίσιο είναι από 110 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με φυσική έδρα την περιφέρεια Ηπείρου. Αναφέρουμε τη μέση δυναμικότητα σε πουλιά αναπεριφερειακή ενότητα. Στην Άρτα, στην περιφερειακή ενότητα Άρτας, η μέση εκμετάλλευση και έχει 31.000 πουλιά αναεκτροφή. Πλήθος εκτροφών, όπως είπαμε, είναι 25. Στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων είναι 28.154 πουλιά αναεκτροφή. Για τη μέση εκμετάλλευση μιλάμε. 81 εκμεταλλεύσεις. Στην Πρέβεζα έχουμε τη μεγαλύτερη εκτροφή, το μεγαλύτερο αριθμό πουλιών αναεκτροφή, 46.500 πουλιά. Με 4 εκμεταλλεύσεις όμως. Η μέση εκμετάλλευση έχει 29.500 πουλιά αναεκτροφή. Αυτός είναι το μέγεθος της μέσης εκμετάλλευσης στην περιφερειακή ενότητα.